Γεια χαρά σε όλους, παιδιά. Στο σημερινό επεισόδιο θα δούμε πώς μπορούμε να οργανώσουμε τα Lego μας ώστε να είμαστε πιο αποδοτικοί όταν φτιάχνουμε έργα και να μην σπαταλάμε χρόνο ψάχνοντας κομμάτια. Οι τρόποι που μπορούμε να οργανώσουμε τα Lego μας είναι δύο οι βασικοί, είτε με ταμπακέρες είτε με σιταριέρες. Οι ταμπακέρες είναι πιο φτηνές και πιο φορητές, ενώ οι σιταριέρες βγαίνουν αρκετά πιο ακριβά και εξοικονομούν πολύ χώρο. Και το βασικό είναι πολύ άμεση στο χρήση και πιο πρακτικές για μένα. Θα ξεκινήσω από τις ταμπακέρες, τις οποίες δεν χρησιμοποιώ πολύ εγώ για να φεύγουν. Η συγκεκριμένη είναι από τα Τζάμπο και τη βρίσκεται με 5 ευρώ. Και χωράει πάρα πολλά πράγματα μέσα. Μπορείτε να βάλετε κομμάτια από φιγούρες, φιλοσιές, οτιδήποτε θεματικό για μένα. Δηλαδή, αν χρησιμοποιείτε μια ταμπακέρα, καλύτερα να το κάνετε αναθέμα για να μην ψάχνετε τι έχει κάθε ταμπακέρα σας. Εγώ χρησιμοποιώ μόνο μία, στην οποία έχω τις φιλοσιές μου μέσα. Και όταν τελειώσω κάποιο έργο, το ανοίγω. Παίρνω τις φιλοσιές που θέλω τέλος πάντων και την κλείνω και την ξαναβάζω στην άκρη για να μην πιάνει χώρο. Γιατί το βασικό στα ταμπακέρες είναι μπορείς να τη βάλεις κάτω από το κρεβάτι, οπουδήποτε. Ειδικά άμα έχετε μικρά παιδιά, βολεύουν αρκετά. Τώρα, αν θέλετε να το πάτε λίγο πιο σοβαρά και έχετε μεγάλη συλλογή, για μένα καλό θα ήταν να επενδύσετε σε σιταριέρες, γιατί άμα αγοράσετε αρκετές ταμπακέρες, μετά τζάμπο θα πάνε χαμένες άμα τις πετάξετε τέλος πάντων. Θα ξεκινήσω από την οικονομική λύση, η οποία είναι από τα Lidl και κοστίζει 10 ευρώ, είναι αυτή η σιταριέρα, η οποία αξίζει αρκετά για μένα, άμα δεν σας απασχολεί το γεγονός ότι η Έσνο έχει γκρι σιρταράκια. Συγκεκριμένα με πειράζει, γιατί δεν μπορώ εύκολα να βρω και γρήγορα τα κομμάτια που θέλω, γιατί δεν φαίνονται πολύ ξεκάθαρα. Αλλά κατά τα άλλα συμφέρει πάρα πολύ, γιατί το βασικό είναι ότι έχει και διαχωρίσματα για όλα τα σιρταράκια. Ενώ αντίστοιχα η επόμενη λύση που θα δούμε, που χρησιμοποιώ εγώ για τη συλλογή μου, είναι οι σιταριέρες πόκερ, οι οποίες, όπως βλέπετε, τα τζαμπάκια της είναι crystal clear, τέλος πάντων, που λέμε διάφανα τελείως, και μπορείς πιο εύκολα να δεις τα κομμάτια που έχεις μέσα. Εγώ προτιμώ αυτές συγκεκριμένα, έχουν περίπου στα 25-30 ευρώ, αλλά για μένα αξίζουν, γιατί είναι και πολύ στιβαρές και μπορείς να τις βάξεις και πολύ εύκολα. Βασική διαφορά επίσης με τις σιταριέρες από τα Lidl είναι ότι στα Lidl όταν έχεις το σιταράκι δεν έχει το stop πίσω, ενώ στα Poker τραβάς μπροστά το σιταράκι και δεν κινδυνεύει να πέσει. Οπότε αν θες να πάρεις κάτι γρήγορα, δεν σε απασχολεί, το ανοίγεις γρήγορα το σιταράκι, παίρνεις αυτό που θες και το ξανακλίνεις. Αυτά όσον αφορά τις σιταριέρες. Τώρα, πέρα από τις σιταριέρες, καλό είναι να έχετε και μερικά ραφάκια στα οποία θα βάζετε στο κομμάτια. Εγώ, ας πούμε, χρησιμοποιώ μερικά δοχιάκια. Μπορείτε να τα βρείτε, ας πούμε, στο IKEA. Π.χ. αυτά εδώ τα πράσινα, να τα έχει και σε πακετάκι, δεν θυμάμαι πώς λέει συγκεκριμένα. Τα οποία μπορείτε να βάζετε κομμάτια που έχετε σε πολύ μεγάλο αριθμό. Εγώ κυρίως βάζω φιλοσιές, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Και πιο πολύ με βολεύει και αυτό το μέγεθος του τετράγωνο, το οποίο βγαίνει και σε κίτρινο, νομίζω το λέει προύτα. Έχει 4-5 τέτοια και έχει 5 ευρώ, όχι, 3-4 νομίζω και έχει 5 ευρώ, αξίζει. Τώρα αντίστοιχα έχω και άλλα βαζάκια. Άμα έχετε πρόσβαση σε Lego Store, εννοείται θα γνωρίζετε αυτά τα δοχιάκια, τα οποία βολεύουν πάρα πολύ και στηριάζονται και αυτά τα ένα πάνω στο άλλο. Αλλά όσον αφορά αυτά τα δοχιάκια, είναι, τα αγαπημένα μου είναι απλά δοχεία νουτέλας. Το μεγάλο μέγεθος, την τρώτη νουτέλα και όλα και σημαίνει και για το δοχείο. Τώρα, όσον αφορά την οργάνωση των κομματιών μέσα στις σιταριέρες ή στις ταμπακέρες, μπορείτε να γίνει είτε αναχρώμα είτε ανασχήμα. Αν οι ποσότητες που έχετε ένα κομμάτι είναι μικρές, πρέπει να γίνει ανασχήμα. Δηλαδή, ας πούμε, έχετε ένα συγκεκριμένο τομάτι σε καφέ, σε μπες, σε κίτρινο, μπορεί να τα έχετε στο ίδιο δοχιάκι. Όταν αρχίσουν και αυξάνονται οι ποσότητες σας ανασχήμα, καλό είναι να το χωρίσετε αναχρώμα. Ώστε να ξέρετε ότι σε αυτή τη σιταριέρα έχω τα καφέ, σε αυτήν έχω τα μπες, σε αυτήν έχω τα πράσινα. Πάνω κάτω, αυτή είναι η οργάνωση που έχω στο δωμάτιό μου. Ελπίζω να σας άρεσε και ό,τι πιστεύετε ότι σας βοηθάει να χρησιμοποιήσετε κι εσείς. Αν σας άρεσε το βιντεάκι, κάντε ένα subscribe, αφήστε κάποιο σχόλιο και πείτε μου τι άλλο θα ήθελατε να δείτε να σας παρουσιάσω. Σας ευχαριστώ πολύ, γεια σας.